Επιστρέφουμε. Επιστρέφουμε. Και πού είπαμε ότι θα πάμε Θεσσαλονίκη, γιατί έχουμε φεστιβάλ Ποντιακών Χωρών. Είναι ο Χρήστος ο Νικολαίδης εκεί. Να τον καλημερίσουμε. Καλημέρα, Χρήστο. Καλημέρα σας και πάλι από τη Θεσσαλονίκη. Δεν είναι ένα απλό φεστιβάλ, είναι μία από τις σημαντικότερες εκδηλώσεις που διοργανώνονται φέτος με αφορμή και τα 100 χρόνια από την Ποντιακή Γενοκτονία σε ολόκληρη τη χώρα. Ο Παύλος θα μας τα πει καλύτερα, είναι από την Οργανωτική Επιτροπή. Παύλο, ναι, Σάββατο απόγευμα στο Παλατάκι, στο γήπεδο του ΠΑΟΚ. Τι ακριβώς θα γίνει εκεί? Είναι το μεγαλύτερο γεγονός που γίνεται κάθε χρόνο. Διοργανώνεται από την Ομοσπονδία μας, από την Παμποντιακή Ομοσπονδία Ελλάδος. Είναι το ετήσιο συναμπάντημα όλων, φέτος ειδικότερα. Για πόσους χορευτές μιλάμε? Μιλάμε για 2.500 χορευτές και παραπάνω, για 8.500 κόσμο στο γήπεδο. Μιλάμε για μια κινητοποίηση τεράστια, με δεκάδες εθελοντές, με δεκάδες κόσμο να ασχολείται με το γεγονός αυτό το οποίο είναι το γεγονός της χρονιάς. Ειδικότερα φέτος που είναι τα 100 χρόνια, συμπληρώνονται 100 χρόνια από τη γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου, για μας δίδεται μεγαλύτερη σημασία. Προσθέτουμε στοιχεία στο φεστιβάλ τα οποία θα δει ο κόσμος για πρώτη φορά. Τον καλούμε να έρθει να απολαύσει ένα θέαμα, να συγκινηθεί, να δει κάτι που δεν έχει ξαναγίνει στα αυτά τα 15 χρόνια. 2.500 χορευτές, δηλαδή από όλη την Ελλάδα τους έχετε? Από όλη την Ελλάδα, από τις 5 περιφέρειες της Ομοσπονδίας μας, που είναι, καλύπτουν όλο τον ελλαδικό χώρο. Έρχονται με λεωφορεία, κινητοποιήσεις, κόσμος πολύ μαζί του. 460 σωματεία σε όλη την Ελλάδα. 460 ουσιαστικά σωματεία. Η καρδιά του ποντιακού ελληνισμού θα χτυπά στη Θεσσαλονίκη. Στην Θεσσαλονίκη, γι' αυτό και επιλέχτηκε μαζί με τα 100 χρόνια από την γενοκτονία να γίνει το φεστιβάλ. Ευχαριστούμε, Παύλε. Σε διακόπτω για να πάμε στη νεολαία, στην ποντιακή νεολαία. Είναι η Μαρία Ιασλανίδου εδώ μαζί μας και ο Γιάννης Παπαδόπουλος. Καλημέρα. Η Μαρία είναι συντονίστρια Θεσσαλονίκης της ποντιακής νεολαίας. Καλημέρα σας. Λοιπόν, τι ετοιμάζετε εσείς για το Σάββατο? Εμείς ως νεολαία στηρίζουμε με όλες μας τις δυνάμεις αυτήν την διοργάνωση. Όπως είπε ο κύριος Παύλος, είναι πολύ σημαντική για εμάς, καθώς φέτος συμπληρώνονται 100 χρόνια από τη γενοκτονία. Στηρίζουμε σε ό,τι αφορά τον εθελοντισμό, καθώς για την καλύτερη διεξαγωγή του πρέπει να βοηθήσουμε όλοι από το δικό μας κομμάτι σε αυτό. Και εννοείται με τις χορευτικές μας δυνάμεις, νεολαίοι και άνθρωποι μεγαλύτερης ηλικίας θα συμμετάσχουν στο φεστιβάλ μας. Εγώ θέλω να ρωτήσω τον Γιάννη, επειδή σίγουρα Γιάννη έχεις πάει σε παλαιότερες αντίστοιχες διοργανώσεις. Έτσι. Ένας άνθρωπος, νέος άνθρωπος που ασχολείται με τον ποντιακό ελληνισμό, όταν μπαίνει σε αυτό το φεστιβάλ, πώς αισθάνεται, πες μου? Αισθάνεται ένα ρίγος, και ειδικά όταν θα πατήσει το πόδι του κάτω στο γήπεδο, γιατί αυτή τη στιγμή χορεύει για τους 353.000 άταφους προγόνους μας μέσα στο γήπεδο, ειδικά φέτος που είναι και τα 100 χρόνια από την γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου. Εμείς σαν νέοι έχουμε μεγάλη ευθύνη ώστε να μπορέσουμε να διαδώσουμε την παράδοση των προγόνων μας. Γιάννη μου, αυτά είναι γνωστά. Εγώ προσωπικά ρωτάω εσένα. Αυτό το πρέπει. Γιάννη, ναι. Πώς αισθάνεσαι εκείνη αυτό τη στιγμή, ρίγος. Τι λέει η ψυχούλα σου? Ρίγος αυτό. Εκείνη τη στιγμή. Χρήστο. Είναι πραγματικά μοναδικές στιγμές που έχουν διαδραματιστεί τα προηγούμενα χρόνια. Ότι οι νέες τα υπόλοιπα γενιές, το Σάββατο 6.30 ώρα στο Παλατάκι. Οι νέες γενιές των ποντίων κρατούν ζωντανές τις μνήμες και δεν αφήνουν την ιστορία να χαθεί. Δεν αφήνουν την ιστορία να σβήσει. Οι μπλούζες που φορούν τα παιδιά τα λένε όλα. Εμείς αύριο θα έχουμε ένα μεγάλο αφιέρωμα στο φεστιβάλ, το οποίο είναι ούτως ή άλλως και πολύ σημαντικό και πολύ μεγάλο και έχει και μεγάλο ειδικό βάρος, μεγάλο ιστορικό και πολιτιστικό βάρος. Παρεμπιπλώντος, Άγγε, να σου πω ότι αυτό το φεστιβάλ το Σάββατο, έτσι, στο περιθώριό του θα υπάρχει και θέμα συζήτησης για το κόκκινο ποτάμι. Γιατί όλος ο κόσμος στα ποντιακά σωματεία και γενικότερα όλη η ποντιακής καταγωγής είναι η συζήτηση η οποία γίνεται κατά κόρον λόγω της πρεμιέρας του σύριαλ αυτού στο Open την προηγούμενη Κυριακή. Έχει κάνει πολύ καλή εντύπωση και πραγματικά οι άνθρωποι στα ποντιακά σωματεία και όχι μόνο αισθάνονται ανακουφισμένοι, αλλά και ιδιαίτερα συγκινημένοι προς τα μια τέτοια προσπάθεια του καναλιού μας. Όλους τους Έλληνες, τους τηλεοπτικούς δέκτες. Αύριο τι θα δείξουμε? Δίνουμε ραντεβού αύριο και πάλι. Χρήστο, τι θα δείξουμε αύριο? Θα μου επιτρέψετε να το κρατήσω για έκπληξη. Εντάξει. Θα τα πούμε αύριο. Μας αρέσουν οι έκπληξεις. Λίγο νωρίτερα, 9 και 4. Καλημέρες σε όλους, σας ευχαριστώ.